Συνάδελφοι, καλημέρα. Σήμερα τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, που με αίμα, θυσίες και την ίδια τη ζωή τους διαπαιδαγώγησαν και διαπαιδαγωγούν ολόκληρες γενιές. Η 1η Μάη δεν είναι θυμοτυπική απεργία, αλλά μέρα που αναδεικνύεται η ταξική πάλη ως το αναγκαίο και αναντικατάστατο στοιχείο της προοδευτικής εξέλιξης της κοινωνίας. Με ταξικούς αγώνες τιμάμε τους νεκρούς εργάτες της τάξης μας. Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές παραδόσεις του κινήματός μας. Το δρόμο από το Σικάγο ως την Πρωτομαγιά του 36 στη Θεσσαλονίκη. Την αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά της ηρωικής Κεσαριανής. Τιμάμε τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας και συνεχίζουμε να μένουμε δυνατοί στον αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και συνολικά απέναντι στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Η σημερινή πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση είναι έπρακτη απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα άλλα αστικά κόμματα, στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Είναι απάντηση στη μεγαλοεργοδοσία που όλοι μαζί τρομοκρατούν και εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Ότι τώρα δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις. Ότι τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες. Για να ανακουφιστούν τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει το εισόδημά τους. Δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πρώτες στις νατοικές δαπάνες, πληρώνοντας πάνω από 4 δις το χρόνο σε εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, να κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους, να επικαλούνται τις αντοχές της οικονομίας και να μας λένε ότι πρέπει να ζούμε με ψίχουλα. Είναι απάντηση στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους που επέβαλαν με βάση το νόμο έκτρωμα Βρούτσι Αχτσιόγλου νέες αυξήσεις ψίχουλα στον κατώτατο μισθό. Ότι οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα δεν συμβιβάζονται, αλλά απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στους κλάδους και στις επιχειρήσεις. Τη μέρα της απεργίας στις 6 του Απρίλη, συνάδελφοι, η κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμα πρόκληση. Έφερε στη Βουλή για ψήφιση τη μετατροπή του ΟΑΕΔ σε ανώνυμη εταιρεία. Να δοθούν δηλαδή τα χρήματα των ασφαλισμένων πεσκέσεις στους ομίλους. Το μίσος απέναντι στο λαό δεν κρύβεται. Το σύνθημα της φετινής Πρωτομαγιάς είναι τα λόγια του Μπέρτολτ Μπρέχτ, ότι κάποτε οι καιροί αλλάζουν και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε. Γι' αυτό η σημερινή πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση είναι και συνέχεια και κλιμάκωση μια σειράς αγώνων που αναπτύχθηκαν από ομοσπονδίες και συνδικάτα που είχαν ως προμετωπίδα την κλαδική σύμβαση, την υπεράσπιση δικαιωμάτων και θέσεων εργασίας. Αγώνων που έδωσαν βαθιές ανάσες στο κίνημα, που το όθησαν να κάνει κάποια βήματα μπροστά. Τέτοιοι αγώνες που συνεχίζονται και κλιμακώνονται είναι αυτός της Λάρκο, που για 26 μήνες συνεχίζουν να εργάζονται κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Ο αγώνας τους και η αλληλεγγύη των συνδικάτων και του λαού είναι αυτά τα στοιχεία που μας έφεραν μέχρι εδώ και θα συνεχίσουν μέχρι τη νίκη με όλους εμάς δίπλα τους. Είναι αγώνας στα πετρέλαια Καβάλας, κόντρα στις απολύσεις και στην εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη με την νομιμοποίηση των απολύσεων των συνδικαλιστών. Είναι αγώνας στον Πειραιά, στην Κόσκο και στη Ζώνη με την πάλη για ασφαλείς συνθήκες εργασίας και για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης. Είναι ο αγώνας για την Ομοσπονδία Οικοδόμων που μετά από 2 κλαδικές απεργίες και με αιχμή τη σύμβαση, με στάσεις εργασίας και συνελεύσεις σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια, με ενημέρωση των συναδέλφων από τα σωματεία σε όλη τη χώρα, καταφέραμε προχθές να υπογραφεί η κλαδική σύμβαση. Χαιρετίζουμε τη μαζική παρουσία των συνάδελφων οικοδόμων που διαδηλώνουν ενάντια στο αίτημα του Συλλόγου Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της οικοδομής κατά την τουριστική περίοδο. Αν γίνει κάτι τέτοιο,
μπαίνει ουσιαστικά τα φόπλακα στο επάγγελμα εδώ στην Κάλυμνο. Οι οικοδόμοι βιώσαμε στο πετσί μας περισσότερο από οποιοδήποτε κλάδο τη δεκαετή οικονομική κρίση, τα 2 χρόνια του κορονοϊού και τώρα την ακρίβεια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς δουλεύει με καθεστώς ανασφάλιστης εργασίας, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη συνταξιοδότηση. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας και να μην γίνουμε για άλλη μια φορά μετανάστες. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, αλλά και όλες τις δημοτικές παρατάξεις, να μην δώσουν έγκριση σε αυτό το αίτημα. Καλούμε τους συνάδελφους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να είμαστε παρόντες σε αυτό εδώ το χώρο την ημέρα της διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί ακόμα και με τις οικογένειές μας, για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό το αίτημα. Η σημερινή συγκέντρωση γίνεται σε περίοδο ενός ακόμα υπεριαλιστικού πολέμου στη γειτονιά μας, όπου το σύνολο των αστικών κομμάτων, σαν αίτημα από καιρό, στρατεύτηκαν με το 1 από τα 2 υπεριαλιστικά στρατόπεδα και στηρίζουν τους νατοϊκούς συμμάχους τους, στέλνοντας όπλα και παραχωρώντας όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις μέσω του ελληνικού εδάφους να προωθηθούν στρατεύματα στα σύνορα της Ουκρανίας. Σκοπός τους είναι να υπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αστική τάξη της χώρας μας, στο να πάρει μέρος από τη λία του πολέμου. Τα κέρδη από αυτό το μακέλεμα του ουκρανικού λαού είναι ήδη πολλά. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο με τη μεταφορά LNG από την Αμερική θα το επιφέρει τεράστια κέρδη. Όλος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός λιδώρησε, χλέβασε και επιτέθηκε σε όποιον δεν στρατεύτηκε με κανένα υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Σε όποιον μίλησε για υπεριαλιστικό πόλεμο και διατράνωσε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Ακολούθησαν τη γνωστή τακτική. Όσοι δεν είναι μαζί μας, είναι εχθροί μας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους που αρνούνται να υπηρετήσουν τους σκοπούς των ατοϊκών μακελάριδων, μεταφέροντας πολεμικό υλικό έξω από τα σύνορα της χώρας, όπως έγινε από εργαζόμενους στις Τρενοσέ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους φαντάρους που αρνούνται να υπηρετούν τα ίδια βάρβαρα με την αμερικανονατοϊκά σχέδια και καταγγέλνουν δημόσια με επιστολές στις μονάδες τους τη νέα ανθρωποσφαγή. Τα εργατικά κέντρα σε κάθε πόλη και όλα τα συνδικάτα είναι μαζί τους. Θα είναι η ασπίδα τους, το στήριγμά τους σε αυτή τη μάχη. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους καλλιτέχνες και σε όποιον υπερασπίζεται την ειρήνη και το δίκαιο. Ναι, δεν επιλέγουμε ληστή. Είμαστε με τους λαούς. Απαιτούμε καμιά εμπλοκή της χώρας μας. Κανένας φαντάρος εκτός συνόρων. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί, νεοφιλελεύθεροι και προοδευτικοί, πού ήταν όταν ο Πούτιν έστερνε στρατεύματα στο Καζακστάν? Εκεί τσιμουδιά δεν έβγαλαν, γιατί πήγε να καταπνίξει μια εργατική λαϊκή εξέγερση. Τους οδηγεί το ταξικό τους ένστικτο. Στο μόνο που μονιάζουν είναι όταν τσακίζουν εργατικά λαϊκά κινήματα. Βέβαια, συνάδελφοι, για εμάς ο πόλεμος ξεκίνησε πολύ πριν μπει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ξεκίνησε και όταν έρχονταν κατά κύματα με τις μεγάλες αυξήσεις που εμφανίζονταν μαζί με τους ρυθμούς ανάπτυξης στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και στην ενέργεια. Η κυβέρνηση που γνώριζε το τσουνάμι των ανατιμήσεων που ερχόταν προνόησε να θωρακίσει τους πάροχους ενέργειας με την άθλια ρήτρα αναπροσαρμογής που ψήφισε τον περασμένο Σεπτέμβρη, αναπροσαρμόζοντας τα συμβόλαια με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους και να μετακυληθεί όλη η αύξηση στα λαϊκά νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση. Για το λαό δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά μόνο το γελίο των 45 ευρώ σε 3 μήνες για τα καύσιμα και ένα επίδομα που δόθηκε το Πάσχα. Το ταξικό εργατικό κίνημα
θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για το αγαθό της ενέργειας που πρέπει να είναι φθηνό για όλο το λαό. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες από κοινού με επαγγελματίες για να μην μείνει κανείς στο σκοτάδι, για να μπει πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, για να καταργηθεί η άθλια ρήτρα αναπροσαρμογής. Την ίδια περίοδο η πανδημία συνεχίζει ακάθεκτη. Μετράμε καθημερινά δεκάδες νέους νεκρούς. Αυτές είναι οι καταστροφικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης του αγαθού της υγείας και ο χαμός 27.000 ανθρώπων. Το νέο ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνηση και σημαίνει παραπέρα ιδιωτικοποίηση είναι ευθύνη όλων μας να το αντιπαλέψουμε. Είναι χρέος στα παιδιά μας και σε αυτούς που άδικα χάθηκαν από την πανδημία. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή του για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία διαμορφώνουμε πρόταση ως βάση επαναφοράς της διαπραγμάτευσης με τους εργοδότες στα 825 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό, που παίρνει υπόψη το γεγονός ότι ήδη σήμερα ο κατώτερος μεικτός μισθός βρίσκεται στα 663 ευρώ, στο ύψος δηλαδή του 2007. Κριτήριο για τον ορισμό του ύψους του μισθού είναι η ανάγκη να αναπληρωθεί ένα μέρος των μεγάλων απολειών του εργατικού εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός γκρεμίστηκε το 2012 κατά 22%. Τους τελευταίους μήνες σημειώνονται απώλειες πάνω από 10%, ενώ ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 8% και θα συνεχίσει τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα απαιτούμε ρήτρα αναπροσαρμογής λοιπόν και για το μισθό με βάση τον πληθωρισμό, όπως έκανε για τα αφεντικά, να κάνει και για εμάς. Την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τους μισθούς και το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς. 7ωρο, πενθήμερο 35ωρο και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Την επαναφορά κατακτήσεων όπως τις τριετίες, την αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης, την κυριακάτικη αργία, την πληρωμή υπεροριών και άλλα. Το επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού. Την κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού στην καταγγελία σύμβασης απόλυση με ή χωρίς προειδοποίηση. Την ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας με όπλο την ενότητα της εργατικής τάξης απέναντι στην δρακοδοσία, στους μονοπωλιακούς ομίλους, σε κάθε εργοστάσιο, χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, τα συνδικάτα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε κάθε βήμα την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων σε αγώνες για τη διεκδίκηση Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που είναι απαραίτητος όρος για να υπάρχουν νίκες και σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σε όλα τα παραπάνω η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ έχει πάρει σαφή θέση με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν παρέλειψε να στρατευτεί και στο ζήτημα του πολέμου με το ευρωνατοϊκό στρατόπεδο. Η εμφάνισή της μετά από 4 χρόνια απουσίας από οποιαδήποτε κινητοποίηση έχει να κάνει και με την προεκλογική περίοδο και την προσπάθεια να εκφράσει τη σοσιαλδημοκρατία στο κίνημα. Η λογική που προσπαθούν να καλλιεργήσουν ότι οι αγώνες στον δρόμο έχουν ταβάνι και αυτό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να περιμένουν τις εκλογές ώστε να ψηφίσουν να αλλάξει η κυβέρνηση είναι προκλητικό και επιζήμιο για το εργατικό κίνημα. Συνδικάτα ταξικά, όχι εργοδοτικά. Συνδικάτα ταξικά, όχι εργοδοτικά. Εάν είχαμε ακούσει τις παροτρύνσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και περιμέναμε τις εκλογές, τότε δεν θα είχαν μείνει στην εργασία τους οι 1.200 εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Δεν θα είχαν παλέψει οι οικοδόμοι για τη σύμβαση. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί από τον αγώνα οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια, στα λιπάσματα και στη ΛΑΡΚΟ και στην ΚΟΣΚΟ. Όλοι αυτοί και χιλιάδες εργαζόμενοι που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της υπεράσπισης μικρών
και μεγάλων δικαιωμάτων τους γνωρίζουν ότι το μόνο όπλο που έχουν είναι η οργάνωση, ο αγώνας και η αλληλεγγύη. Άλλωστε, γνωστή είναι πλέον σε όλους ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε κατά γράμμα τις επιλογές της αστικής τάξης, καθώς και η νατοϊκή του στράτευση, μετατρέποντας τη χώρα σε προγεφύρωμα των φωνιάδων των λαών. Δώρα, σαν την Αλεξανδρούπολη, είχαν χρόνια να δεχτούν οι Αμερικανοί. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το επόμενο διάστημα τα συνδικάτα θα κριθούν από το κατά πόσο δουλεύουν μαζικά και με σχέδιο, ώστε να πολλαπλασιάζουν τις αιστείες αντίστασης, να γιγαντωθεί το κύμα αλληλεγγύης, να δυναμώσει ο αγώνας για αξιοπρεπή ζωή, να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης των εργατών, να πυκνώσουν οι γραμμές των συνδικάτων. Είναι ανάγκη ο διεκδικητικός αγώνας για επαναφορά συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό, αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, κατάργηση των φόρων στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, γενναία μείωση τιμών και πλαφών στα βασικά είδη, στην ενέργεια και στα καύσιμα, διαγραφή χρεών, κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Αυτοί οι συνάδελφοι μας θέλουν την περίοδο της ειρήνης να μας λιώνουν για τα κέρδη τους και στον πόλεμό τους να γινόμαστε κρέας για τα κανόνια τους και για τα κέρδη τους. Παρά την καλοπληρωμένη προπαγάνδα, τον αποπροσανατολισμό και την αποχάβνωση που επιχειρούν ενάντια στο λαό της χώρας μας, καταφέρνει ένα μεγάλο κομμάτι να παραμείνει υγιώς σκεπτόμενο και προβληματισμένο. Και αυτό τους κάνει να εξοργίζονται και να τρέμουν την ημέρα που ο λαός θα ξεσηκωθεί. Και εκείνη η ημέρα δεν θα αργήσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα, χωρίς να χαθεί μέρα. Γιατί όπως έγραψε και ο μεγάλος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ, η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Καλή συνέχεια.